Ήδη στο μαξί μου ομάδα εργασίας με άτομα από το Γενικό Λογιστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει για τη Δραχμή. Αυτή τη στιγμή. Έχετε σχέδιο να μας πάτε στην Δραχμή. Είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσα στην καρδιά του προεκλογικού αγώνα. Εμείς από την κυβέρνηση δεν ποινικοποιούμε την άποψη, αλλά αποδοκιμάζουμε πλήρως μία τέτοιου είδους παρέμβαση που ενισχύει την τρομοκράτηση του ελληνικού λαού με ψεύδι. Αν σε αυτή τη φάση δεν έχετε επιτροπή που να μελετάει έστω και ως πιθανότητα ατυχήματος την μετάβαση στη Δραχμή, πάμε στα Γκάθια, πάμε ξυπόλυτη στα Γκάθια. Σε περιόδους προεκλογικές, ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες μάλιστα εγγράφονται μέσα στα πρακτικά της Βουλής, επιφέρουν ίσως και εισαγγελικές διώξεις. Οι δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Ποταμιού προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που τις χαρακτήρισε μνημείο ανευθυνότητας. Η σημερινή δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, εκτός από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αποτελεί μνημείο ανευθυνότητας, πόσο μάλλον όταν είναι εκπρόσωπος ενός κόμματος το οποίο ευαγγελίζεται την ευθύνη. Ντροπή και τίποτα άλλο. Πάντως, στη διάσκεψη των Προέδρων θα αποφασιστεί αν θα ανασταλούν ή όχι οι εργασίες της Βουλής αυτή την εβδομάδα λόγω του δημοψηφίσματος.